situation.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας πέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή των αιρετικών. Είμαστε και πάλι μαζί να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα που είναι πάντοτε γεμάτη με εκπλήξεις. Σε αυτή τη χώρα είναι σίγουρο ότι κανείς δεν μπορεί να πεθάνει από πλήξη. Κάθε μέρα κάτι θα συμβεί και έτσι αποκτά και νόημα η ζωή μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εξής γεγονός. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα ζει μια φοβερή κρίση που δεν την έχει γνωρίσει ποτέ στο διάβα της. Η χειρότερη κρίση. Κρίση που δεν ξέρουμε και που θα οδηγήσει και τι επιπτώσεις θα έχει για το μέλλον της χώρας. Γιατί για εμάς τους πολίτες γνωρίζουμε καθημερινά, το νιώθουμε στην τσέπη μας, τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο εύκολος τρόπος που ακόμη και η μακαρίτησα γιαγιά μου μπορούσε να τον εφαρμόσει ως πολιτική, το να κόβει συντάξεις και μισθούς είναι πολύ εύκολο. Το να δημιουργήσεις καταστάσεις ώστε να υπάρχουν μισθοί και συντάξεις είναι το δύσκολο. Και ενώ σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δυστυχίας, μιζέριας και εξαθλίωσης, έναν από τους τρεις όρους μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε, διότι θα δούμε ότι η χώρα μας είναι τέταρτη στον κόσμο με βάση τον δείχτη της μιζέριας, της εξαθλίωσης ή της δυστυχίας. Το οποίο θα το αναλύσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Δεν έχουμε ένα πολιτικό διάλογο. Απουσιάζει ο πολιτικός διάλογος σε αυτή τη χώρα. Νομίζουμε ότι έχουμε πολιτικό διάλογο. Με το να λέμε εγώ είμαι μνημονιακός, εσύ είσαι αντιμνημονιακός, εσύ είσαι δεξιός, εσύ είσαι αριστερός, εσύ είσαι υπέρ της δραχμής, υπέρ του ευρώ, είσαι Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός. Αυτός όμως δεν είναι ο πολιτικός στοχαστικός λόγος που πρέπει να υπάρχει στο κοινωνικό και πολιτικό μας βίο. Έτσι. Γι' αυτό άλλωστε και οι πολίτες, τι δείχνουν όλες οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, δεν εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα, δεν εμπιστεύονται το κοινοβούλιο, δεν εμπιστεύονται τα κόμματα, και όμως πάνε και ψηφίζουν. Αλλά μήπως τυχόν έχουν άδικο οι πολίτες που δεν έχουν εμπιστοσύνη. Άμα δεν υπάρχει η αμοιβαία εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να γίνει καμία προκοπή. Οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας δίναν τα χέρια και αυτό ήταν συμβόλαιο. Σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα τα δικαστήρια είναι γεμάτο με προσφυγές, ο ένας εναντίον του άλλου. Η δυσαρέσκεια λοιπόν των πολιτών συνεχώς αυξάνεται. Μήπως είναι τρελοί οι πολίτες που από τη μια μεριά δεν έχουν εμπιστοσύνη, από την άλλη μεριά η δυσαρέσκεια αυξάνεται. Η απογοήτευση το ίδιο. Όχι μόνο επειδή δεν βρίσκονται οι λύσεις, προσέξτε, όχι επειδή δεν βρίσκονται οι λύσεις. Τα ξεκαθαρίζουμε. Ούτε διότι ο καθένας σκέπτεται ότι δεν υπάρχει προοπτική για το παιδί του, για το εγγόνι του, για την οικογένειά του, για το μέλλον της χώρας. Δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Όποιος σας λέει τις μπούρδες και τα ψέματα, πρέπει εσείς να σκέπτεστε τι πρέπει να κάνετε όταν θα έρθουν οι εκλογές. Σκεφτείτε ότι πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός καμάρωνε ότι πλέον έχουμε αύξηση. Και έρχεται το σκαμπύλι της Ελστάτ και του λέει ποια αύξηση, πού την είδες, ύφεση έχουμε. Όλα αυτά τα απλά, τα ανησυχητικά που προείπαμε έχουν σίγουρα επίπτωση στο μέλλον της χώρας. Και μάλιστα όπως έχουμε κατ' επανάληψη εδώ τονίσει από αυτή την εκπομπή και από την πρώτη στιγμή της εκπομπής, ότι η κρίση της χώρας δεν είναι μόνο οικονομική. Μακάρι να ήταν οικονομική. Που θα σήμαινε ότι αν πέφταν χρήματα θα βγαίναμε από την κρίση. Δεν γίνεται αυτό. Και σας ανέλησα και την προηγούμενη φορά ότι δεν έχουμε και θεσμούς. Και αφού δεν έχουμε και θεσμούς, όταν λέμε θεσμούς δεν εννοούμε την Τρόικα, έτσι. Εννοούμε θεσμούς να έχουμε δικαιοσύνη, να έχουμε σωστή λογοδοσία της κυβέρνησης, των δήμων κτλ.
Από αυτή λοιπόν την εκπομπή εδώ σας είχαμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι το μείζον θέμα της κρίσης που έχουμε είναι η έλλειψη ηθικής. Και ποτέ πιστεύω δεν θα ακούσατε ένα διάλογο για τα θέματα της ηθικής. Και η κρίση είναι εκείνη η οποία αποκάλυψε τα προνόμια των βουλευτών. Προ-κρίσης δεν γνωρίζαμε, δεν συζητούσαμε και τόσο για τα προνόμια τους. Τρέχαμε για κάποιο ρουσφέτη. Και μάλιστα αποδείχθηκε, από την κρίση δηλαδή που ζούμε, ότι όσο περισσότερα ήταν τα προνόμια τους, πέραν σύνταξη σε μια τετραετία, όσο περισσότερα ήσαν τα προνόμια τους, οι αποζημιώσεις τους, τόσο πιο καταστρεφτικές ήταν οι πολιτικές τους για τη χώρα. Εκ του αποτελέσματος ομιλούντες. Το αποτέλεσμα είναι η χρεοκόπια. Άρα λοιπόν ποιοι άσκησαν εξουσία. Ο καθένας μας κάνει ένα μεγάλο λάθος. Το να λέμε ότι η κρίση, η χρεοκοπία της χώρας οφείλεται στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία κάνει ένα μεγάλο λάθος. Και είναι ταυτόχρονα και υποκριτής. Γιατί το πολιτικό σύστημα δεν αποτελείται από αυτά τα δύο κόμματα. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Να ελέγχουν την κυβέρνηση. Ουσιαστικά να την ελέγχουν. Ποτέ δεν ακούσαμε αυτά τα κόμματα να ελέγχουν, να καταγγέλνουν και να κάνουν ένα σωρό ενέργειες που θα έπρεπε να κάνουν. Πείσαν την ίσαν. Και ενώ λοιπόν ζούμε σε μια κατάσταση οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής χρεοκοπίας, ενώ έχουμε χάσει την εθνική μας κυριαρχία, ενώ έχουμε καταντήσει ένα προτεκτοράτο, και ταυτόχρονα η φτώχεια έχει εκτοξευθεί. Σκεφτείτε ότι στη χρονική περίοδο 2008-2015 αυξήθηκε πάνω από το 40%. Και είναι στο βαθμολογικό πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρώτη χώρα σε φτώχεια. Αυτό σας κάνει και ικανοποιείστε, σας κάνει περήφανους, γιατί προσέξτε να δείτε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Μέσα μας είμαστε υπερήφανοι το να πάρει ο οποιοσδήποτε ένα χρυσό μετάλλιο είτε σε Ολυμπιακούς αγώνες ή σε πανευρωπαϊκούς. Με το που κάνει άλμα η Στεφανίδου κτλ. Αμέσως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στέλνει συγχαρητήριο και μας έκανε υπερήφανους. Με το κονταράκι μας έκανε υπερήφανους. Είναι σοβαρός το να λέγονται αυτά τα πράγματα. Και ενώ οι Έλληνες πολίτες έχουν φτωχοποιηθεί και ζούμε σε μια κοινωνία του 1/5 που σημαίνει ότι μόνο ένας μπορεί και περνάει κάπως καλά με ένα μέσο βιωτικό επίπεδο ευρωπαϊκό, και περιμέναμε μάλιστα με αυτή την κρίση να γεννήσει κάτι. Να κάνουμε μια μεγάλη αυτοκριτική όλοι μας και να πούμε ότι πρέπει να γεννηθούν νέα ήθη και έθιμα. Και μάλιστα αυτά τα νέα ήθη και έθιμα να πιάνουν και τη σχέση μεταξύ βουλευτών και πολιτών. Γιατί θα έπρεπε να ξεχάσουν οι Έλληνες τη διαφθορά, τις μίζες, τα εξοπλιστικά. Και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ο βουλευτής θα έπρεπε να ήταν το παράδειγμα προς μίμηση. Το παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι. Και να αποτελεί μάλιστα, αφού θα είναι παράδειγμα προς μίμηση, το κριτήριο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Ελλήνων. Αυτό έπρεπε να γίνει, να είναι πρότυπο. Όμως, τι έγινε.
ψηφίστηκε το 2016, τον Μάιο, να απαλλαγούν οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι υπουργοί, το πρωθυπουργό, παρά εκείνο, παρά το άλλο, από το επίδομα αλληλεγγύης. Δηλαδή εσύ, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, που δίνεις ένα ποσοστό τη σύνταξή σου και του μισθού σου για την αλληλεγγύη, είσαι το κορόιδο. Ενώ έχεις ένα μικρό εισόδημα και δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πληρώσεις το ενίκιο, να πληρώσεις το δάνειο, να πληρώσεις τις κάρτες που ξεπαρέσαιραν και παρασύρθηκες και εσύ έχεις κάποιο μερίδιο ευθύνης, να πληρώσεις τα φροντιστήρια του παιδιού σου, να πληρώσεις την εκδρομή του παιδιού σου. Βλέπεις ότι μέσα στα χρήματα που σου κόβουν με τον κόφτη είναι και το επίδομα αλληλεγγύης. Για τους βουλευτές και, και για όλα τα πολιτικά πρόσωπα, περίπου από 1049 ευρώ έως 1999, ντράπηκα να το κάνουν 2000, ευνούνται όλα αυτά τα πρόσωπα. Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος της Βουλής, της κυβέρνησης, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι. Και σας ερωτώ, από αυτούς, σε αυτούς έπρεπε να τους δώσεις από 1049 έως περίπου 2000 ευρώ το χρόνο? Και όχι σε αυτόν που πολέμησε στο γράμμο, όχι σε αυτόν που δούλεψε σαν σκυλί στην αγορά, να του τα παίρνεις από εκείνον για να τα δώσεις στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και όλοι αυτοί τα βάλαν στην τσεπούλα τους, αντί να δείξουν ανάστημα και να πούν «Οπ, αυτό είναι λάθος». Δεν μπορεί αυτός που παίρνει τα 800 ή τα 1000 ή τα 1200 ευρώ σύνταξη να του αφαιρούμε 2000 κάθε χρόνο για να τα πάρουμε εμείς. Τότε τι πρέπει να σκεφτεί ο απλός πολίτης? Απλά ότι η πολιτική που ασκείται στη χώρα μας δυστυχώς στερείται ηθικού πνεύματος. Αυτή η στάση απέναντι στους πολίτες, επειδή δεν το πήραν στην αρχή μυρωδιά τον Μάιο του 2016, δείχνει ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι βαριά άρρωστο. Δηλαδή παίρνεις από έναν άλλον, από έναν εργαζόμενο. Θα μου πείτε, αυτοί δεν είναι εργαζόμενοι? Τι εργαζόμενοι είναι? Μακάρι όλοι οι εργαζόμενοι να είχαν τα προνόμια των βουλευτών. Η αποκάλυψη, μάλιστα, από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος αυτής της διάταξης επικυρώνει και την κοινή αντίληψη και πεποίθηση που έχει ο κόσμος ότι κοινοβουλευτισμός και φαυλοκρατία στη χώρα μας είναι ένα νόμισμα που έχει τις δύο όψεις. Είναι το ίδιο πράγμα. Άρα, η έξοδος από την κρίση, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, δεν μπορεί να γίνει όταν η κυβέρνηση έχει έναν τέτοιον αμοραλισμό και όταν και εμείς όλοι οι υπόλοιποι έχουμε εθιστεί σε αυτήν την κατάσταση των μνημονίων και δεν αντιδρούμε. Όταν αυτά τα δύο λοιπόν ισχύουν, μην περιμένετε τίποτε. Άρα καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι δεν έχουν βάλει μυαλό οι πολιτικοί μας. Δεν πονάνε τον πολίτη, δεν πονάνε τον τόπο.
δεν πονάνε κανέναν. Έτσι λοιπόν να το έχετε αυτό καλά στο μυαλό σας, να το φρεσκάρετε πότε-πότε και να βλέπετε ότι δεν είναι ανάγκη να τσακώνεστε με τον γείτονά σας για το ποιο κόμμα θα ψηφίσει ή ποιο δεν θα ψηφίσει. Όλοι είναι στο ίδιο καζάνι. Θα μου πείτε, μα όλοι είναι. Δεν αντέδρασε κανένας. Είτε από το ένα άκρο, είτε από το άλλο άκρο. Κανένας δεν αντέδρασε και κανένας δεν είπε, εμείς δεν τα παίρνουμε αυτά τα λεφτά. Και αν τα πήραν να τα επιστρέψουν πίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα, αναπτύσσοντας το θέμα δραχμή ή ευρώ, θα πρέπει να τονίσω ότι αρκετά μηνύματα και σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, τα οποία ήταν πραγματικά ένα καλό μάθημα και για μένα τον ίδιο, διότι πολλά από αυτά είχαν καλές ερωτήσεις που ουσιαστικά δεν αναιρούσαν βέβαια τα επιχειρήματα που ανέπτυξα, αλλά δεν έχει σημασία, τα ενίσχυαν περισσότερο. Και είχαμε πει ότι επειδή ακούμε πολλούς να λένε την πρωτογενή παραγωγή και να πέφτει και το μαύρο δάκρυ, ποια πρωτογενή όταν το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ηλικίες πάνω από 60 ετών. Όταν εισάγουμε τουλάχιστον πέρσι 6,5 με 7 δις αγροτικά προϊόντα. Αν είναι δυνατόν. Και σήμερα βλέπουμε ότι ναι μεν έχουμε εισαγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά έχουμε και μια αλλαγή των διατροφικών συνηθειών που είχαμε από το παρελθόν. Εάν λοιπόν αναλύσουμε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θα δούμε τώρα τον πίνακα, θα διαπιστώσουμε ακριβώς αυτό το οποίο λέμε. Προσέξτε, ο πίνακας που σας δίνουμε έχει διάφορα γεωργικά προϊόντα. Αυτά είναι από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Από η πηγή της είναι η κατανάλωση νοικοκυριών. Και ουσιαστικά παρατηρείται το εξής. Έχουμε πάρει δύο χρονιές, το 2009 και το 2015. Και βλέπουμε ότι το ελληνικό νοικοκυριό κατανάλωνε το μήνα 1 κιλό και 250 γραμμάρια το 2009. Τώρα βλέπουμε ότι έχει μια αύξηση στην κατανάλωση του ρυζιού. Μικρή. Ενώ στο ψωμί έχει πέσει, και ταυτόχρονα στα ζυμαρικά, δηλαδή αλλάζει η διατροφική μας συνήθεια, προσανατολίζεται σε ρύζι και ζυμαρικά που αυξάνεται, ενώ αρχίζουν σε όλα τα άλλα η πτώση. Ενώ αγόραζε περίπου 12 κιλά τον μήνα το ελληνικό νοικοκυριό, τώρα έχει φτάσει στα 10, μειώθηκε. Τα ψάρια από εκεί που αγόραζε περίπου 3,5 έχει πάει στα 2,700. Το γιαούρτι έχει μείνει σταθερό. Το τυρί μειώθηκε από 3,5 κιλά που έπαιρνε, 2,800. Φρούτα, ξηρή, καρπή από 20 που έπαιρνε κιλά έχει πέσει στα 17. Τα όσπρια, λαχανικά από 30 κιλά που έπαιρνε το μήνα έχουν πέσει στα 26. Το ελαιόλαδο έχει μείνει σταθερό και το γάλα έχει μειωθεί από 13 λίτρα, περίπου 13,5 λίτρα, στα περίπου 12 λίτρα. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ανάμεσα στις δύο περιόδους, 2009 τότε που πριν αρχίσει η κρίση και 2015 που ζούμε την κρίση, ότι εμφανίζεται το ελληνικό νοικοκυριό
στα βασικά είδη αγαθών να έχει μία αλλαγή. Και μάλιστα σημειώνουμε ότι ταυτόχρονα, αφού υπάρχει αυτή η αλλαγή, αντιλαμβάνεστε, μιλάω για την πρωτογενή παραγωγή, φρούτα, ξηρή, καρπί και λαχανικά, όσπρα κτλ. Έχει μειωθεί και συνεπώς η κρίση πολύ περισσότερο αγγίζει και την παραγωγή, την πρωτογενή. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι η κρίση δεν μας αφήνει ησύχους, μας χτυπάει από παντού. Και εκείνο που είναι θλιβερό είναι όταν πλέον διαβάζουμε ή ακούμε με διάφορους δείκτες να έχουμε κάποιες πρωτιές άσχημες. Και εκεί θα έπρεπε να είναι το στοίχημα. Δηλαδή αν με έναν δείκτη σου δείχνει, ο δείκτης τι σου δείχνει, την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Ο δείκτης είναι ουσιαστικά ένα θερμόμετρο που σου λέει τη θερμοκρασία σου. Άμα λοιπόν εγώ ξέρω ότι η θερμοκρασία μου είναι στο 40, σημαίνει ότι πρέπει να πάω οπωσδήποτε στον γιατρό και να βρω την κατάλληλη θεραπεία. Άρα τι να κάνω, να μειώσω το 40 και να το πάω στο 36,5. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε και σε πολλούς δείκτες στη χώρα μας. Δηλαδή, κύριε Πανά, θέλεις εσύ να γίνεις διοικητής στις τραπέζες, έτσι είναι. Αν μπορέσεις να καταφέρεις αυτόν τον δείκτη που είναι 40 να το πας 36, να αναλάβεις. Αλλιώς, γιατί να παίρνεις τους μισθούς, να έχεις τα προνόμια. Γιατί να γίνεις δήμαρχος όταν η πόλη σου θεωρείται από τις χειρότερες στον κόσμο. Τι θα αλλάξεις. Αν είναι να παραμείνεις πάλι στην κλίμακα των χειροτέρων πόλεων, δεν χρειάζεται. Πάει με τον αυτόματο πιλότο. Δεν χρειάζεται ο δήμαρχος. Άρα λοιπόν, κανείς θα έπρεπε να βάλει πιο έντονα την χρήση των δικτών από πλευράς πολιτικής αξιολόγησης. Γιατί ένας δήμαρχος, λέω παράδειγμα ένας δήμαρχος, που η εγκληματικότητα έχει φουντώσει, που η υποβάθμιση σε περιοχές έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που τα ακίνητα να μην έχουν καμία αξία. Έχει γίνει γκαιτοποίηση και εμφανίζεσαι να είσαι υπέρ της λαθρομετανάστευσης κτλ. Και καταστρέφεται η πόλη σου, δηλαδή καταστρέφεται η περιουσία των Ελλήνων πολιτών, τότε δεν χρειάζεται να αναλάβεις. Δεν χρειάζεται να αναλάβεις. Χρειάζεται να αναλάβει κάποιος που να κάνει την πόλη πόλη. Και αυτός να βαθμολογηθεί με βάση τον δείκτη που δίνουν όλοι οι οργανισμοί ότι η πόλη σου είναι από τις χειρότερες στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν το δίκτυο Bloomberg ανακοινώνει και λέει ότι η χώρα, η Ελλάδα, είναι στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών του πλανήτη μας, ως προς το δίκτυο εξαθλίωσης, δυστυχίας, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε πολύ σοβαρά. Πριν πάω για τον δίκτυο, θα μου πείτε είναι στην τέταρτη θέση. Ναι, αλλά στην πρώτη θέση βρίσκεται, προσέξτε, και αξιολογήστε μόνοι σας, για να μην με θεωρήσετε εμένα ότι είμαι εμπαθής ή έχω κάποια προκατάληψη. Πολλές φορές στη ζωή παίρνουμε παραδείγματα για να τα εφαρμόσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητά μας. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εμείς που βρισκόμασταν στην κρίση είχαμε τον κύριο Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει με στεντόρια φωνή ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Βενεζουέλας. Το παράδειγμα της Βενεζουέλας. Ξαναπαναλαμβάνω, το παράδειγμα της Βενεζουέλας. Ποια είναι η πρώτη χώρα σε δίκτυο εξαθλίωσης και δυστυχίες? Βενεζουέλα. Το δείτε στη συνέχεια. Και ο δείκτης δυστυχίες, για να σας δώσω έτσι χοντρικά μέχρι να μπούμε στο κύριο θέμα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτελείται από δύο συνιστώσεις.
Η μία είναι ο πληθωρισμός και η άλλη είναι η ανεργία. Ο πληθωρισμός, λόγω του ότι έχουμε και την ύφεση και το ότι είμαστε στην Ευρωζώνη, είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σκεφτείτε αν δεν ήμασταν, που θα είχε πάει ο πληθωρισμός. Πληθωρισμός συν ανεργία δίνουν ένα μέγεθος του δείκτη δυστυχίας ή εξαθλίωσης. Έτσι λοιπόν, όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο και πιο επικίνδυνη γίνεται η κατάσταση της χώρας, για να υπάρχουν κοινωνικές εξεγέρσεις. Συνεπώς, είναι ένα σημάδι. Και μάλιστα στις ΗΠΑ, αυτός ο δείκτης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους πολίτες που πάνε και ψηφίζουν. Εάν είναι υψηλή η τιμή του, δεν υπάρχει περίπτωση να επανεκλεγεί πρόεδρος αυτός που ασκεί την θητεία του ή το κόμμα του. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον δείκτη δυστυχίας. Ο δείκτης δυστυχίας, όπως είπα, είναι δείκτης που ουσιαστικά μας δίνει την εικόνα πώς δρά οικονομικά ο μέσος πολίτης. Αφού ο πληθωρισμός, όπως σας είπα, και η ανεργία είναι βασικά στοιχεία του δείκτη αυτών των πέρα. Και μάλιστα είναι τα βασικά στοιχεία κάθε οικογένειας. Διότι σκεφτείτε να έχουμε πληθωρισμό, να έχουμε και ανέργους μέσα σε μια οικογένεια, τότε αντιλαμβάνεστε ποια θα είναι και η συμπεριφορά και του πολίτη, αλλά και πώς θα πηγαίνει αυτός ο δείκτης. Όταν λοιπόν ο πληθωρισμός αυξάνεται και το κόστος ζωής αυξάνεται και μάλιστα όσο η ανεργία αυξάνεται, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού δεν απασχολείται στην τρέχουσα περίοδο. Η αύξηση, ο δείκτης αυτός της δυστυχίας ή της μιζέριας ή της εξαθλίωσης, το πρώτο το εισήγηγε ο Άρθουρ Όκουν, ένας από τους πολύ μεγάλους οικονομολόγους, σύμβουλος του Κάρτερ, και ο οποίος θεώρησε ότι αυτοί οι δύο δείκτες, άμα προσθεθούν, θα δώσουν μια εικόνα το πού κινείται η οικονομία. Έτσι λοιπόν, ο δείκτης αυτός ουσιαστικά δίνει ένα μέτρο, ένα κριτήριο του πώς είναι η κατάσταση της οικονομίας, αν είναι καλή ή όχι. Αύξηση του δείκτη αυτού, πέρα από ένα κατόφλι, σημαίνει ότι χειροτερεύει η οικονομική κατάσταση και η ευημερία των πολιτών. Ο δείκτης χρησιμοποιήθηκε, όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου των προεδρικών εκλογών του 1976 από τον Κάρτερ, όπου ο Όκουν ήταν και σύμβουλός του, που η τιμή του ήταν 13,57, που θα λέγαμε ότι ήταν μικρή σε σχέση με τις άλλες τιμές. Σας έχω και έναν πίνακα που δείχνουμε τις εκλογές και την τιμή και το τέλος, ώστε να βγάλετε μια άκρη. Παραδείγματος χάρη, αν πάρετε την περίπτωση του Κλίντον, Κλίντον του 1993, ο δείκτης είχε στην αρχή που ανέλαβε 10,56, το ελάχιστο έφτασε το 5,74. Βλέπετε πώς κινείται, ο Μπούς ο γιος του είχε 7,93, το έφτασε στα 8,11. Όλοι λοιπόν κρινόντουσαν από αυτόν τον δείκτη και αν δείτε ότι οι πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ενδιαφέρονται για τα οικονομικά πολύ περισσότερο από ό,τι ενδιαφερόμαστε εμείς, γιατί τα αποδεχόμαστε όλα και με μεγάλη ευκολία, όπως σας είπα, εθιστήκαμε, κρίνουν και με βάση αυτόν τον δείκτη την αξιολόγηση ενός προέδρου, υποψηφίου κτλ. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι εμείς υπολογίσαμε αυτόν τον δείκτη και για τη χώρα μας. Βέβαια, όπως σας είπα, ο Bloomberg έδωσε την τιμή, αλλά εμείς υπολογίσαμε και από την αρχή, για να δούμε από την περίοδο Παπανδρέου, του Ανδρέα, να δούμε πώς πήγε αυτός ο δείκτης. Και μπορούμε να δούμε ένα γράφημα, το οποίο δείχνει μέχρι σήμερα
πώς πάει αυτός ο δείκτης. Βλέπετε, φτάσαμε στο 2016, συγγνώμη, είναι και η φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα εκεί να την καμαρώσουμε. Βλέπουμε ότι σε μια περίοδο έπεφτε αυτός ο δείκτης, μετά τον Καραμαλή, τον Κώστα άρχισε να αυξάνεται, να παίρνει την ανηφόρα, έφτασε στο μέγιστο μετά την περίοδο της κρίσης επί Σαμαρά και στη συνέχεια έπεσε λιγάκι, αφού μην ενθουσιαστείτε, έπεσε ο δείκτης κατάτι, γιατί μειώθηκε λίγο η ανεργία και μειώθηκε η ανεργία διότι έφυγαν και πολλοί Έλληνες επαγγελματίες να βρουν την τύχη τους στην Αλλοδαπή και μειώθηκε, όχι ότι μειώθηκε, ότι εμφανίστηκαν επενδύσεις κτλ. Όμως είναι σε υψηλά επίπεδα και αυτό το υψηλό επίπεδο κατατάσσει τη χώρα μας εκεί, όπως σας είπα, σύμφωνα με την έκθεση της μελέτης Bloomberg. Και μπορεί να δούμε τώρα και με βάση τον Bloomberg τις 10 χώρες, τις βλέπετε εδώ, που είναι η Βενεζουέλα. Προσέξτε, η τιμή του δείχτη της Βενεζουέλας είναι 491,9. Η μεγαλύτερη τιμή. Μετά τη Βενεζουέλα έρχεται η Νότιος Αφρική, η Αργεντινή, που έχει πολύ μεγάλο πληθωρισμό, αλλά δεν έχει ανεργία. Το μπλε χρώμα που βλέπετε δηλώνει τον πληθωρισμό, ενώ το κόκκινο είναι η ανεργία. Το άθροισμά τους μας δίνει τη τιμή του δείχτη εξαθλίωσης. Και βλέπουμε ότι στη Νότιο Αφρική το κόκκινο είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή έχει πολύ μεγάλη ανεργία, ενώ στην Αργεντινή ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, βλέπετε, είναι πολύ μικρό το μπλε σε σχέση με το κόκκινο που είναι πολύ μεγάλη η ανεργία. Ακολουθεί η Τουρκία, η Ισπανία, η Ουκρανία, η Σερβία, η Βραζιλία και η Ουρουγουάη. Αυτή είναι η εικόνα των 10 πρώτων χωρών από πλευράς δείχτη δυστυχίας ή εξαθλίωσης. Και αν συνεχίσουμε με το παράδειγμα της Βενεζουέλας που είπαμε, που ήταν και πρότυπο του κυρίου Τσίπρα, βλέπουμε ότι έχουμε επίσης και το γράφημα που έχουμε τις μικρότερες, είναι το Χονγκ Κονγκ, είναι η Νότιος Κορέα, είναι το Ισραήλ, είναι η Δανία, η Ταϊβάν, η Ισλανδία, η Ισπανία, Ελβετία, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη. Αυτές είναι οι χώρες που έχουν τη μικρότερη τιμή, δηλαδή τη μικρότερη, ας πούμε, δυστυχία. Και εμείς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η τιμή του δείχτη δυστυχίας της Βενεζουέλας διαμορφώθηκε στα 499,7 μονάδες, ενώ της δεύτερης χώρας, της Νοτιού Αφρικής, διαμορφώνεται στις 32. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 500 και 32. Είναι σαν να έχετε 500 ευρώ και 32. Τόση είναι η μεγάλη η απόσταση της πρώτης χώρας σε δυστυχία και εξαθλίωση από τη δεύτερη χώρα που είναι η Νότιος Αφρική. Τεράστια διαφορά. Δηλαδή η Βενεζουέλα, που το κύριο βασικό της προϊόν που εξάγει είναι το πετρέλαιο. Εξάγει πετρέλαιο, προσέξτε. Γιατί καμιά φορά λέμε από τον ορυκτό πλούτο. Μα είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες που εξάγει πετρέλαιο. Κι όμως, δυστυχία και εξαθλίωση. Χωρίς τρόφιμα, χωρίς βασικά φάρμακα, χωρίς ακόμη και χαρτί τουαλέτας. Ενώ το πετρέλαιο είναι ωραίο αυτό. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι η χώρα που θαυμάζουν αρκετοί νεοέλληνες ότι είναι πολύ εύκολο να βρεις ένα φλιτζάνι πετρέλαιο στη Βενεζουέλα παρά ένα φλιτζάνι καφέ. Σας το ξαναεπαναλαμβάνω. Είναι πολύ πιο εύκολο να πας να πιεις ένα ποτήρι ή ένα φλιτζάνι πετρέλαιο παρά ένα καφέ. Ο δείκτης που φτιάχνει, που κατασκευάζει πάλι
και δημοσιοποιεί ο Bloomberg, το καφέ con latte, δέστε πώς είναι. Ένας καφές λοιπόν, ένα φλιτζάνι, και μιλάμε για ένα φλιτζάνι καφέ, τον Αύγουστο του 2016 είχε 450 μπολιβάρς, είναι το νόμιμο της Βενεζουέλας. Ανέβαινε σιγά 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 και τώρα τον Μάρτιο είναι στα 1800 μπολιβάρς. Από 450 έφτασε στα 1800. Δηλαδή μέσα σε 28 εβδομάδες, Αύγουστος Μάρτιος, σε 28 εβδομάδες, η αύξησή του ήταν 1276%. 1276%. Και μην μου πείτε ότι ξεχνάτε ότι η Βενεζουέλα ήταν το πρότυπο διαφόρων αριστερών ιδεολογιών. Ο Τσίπρας σε συνέντευξή του στο λατινοαμερικάνικο κανάλι Τελεσούρ 12 του 2016 δήλωνε η Βενεζουέλα, τα λόγια του, η Βενεζουέλα αποτελεί ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να αφήσουμε πίσω το καπιταλιστικό μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα στην Ευρώπη. Ένωση 15 Απριλίου του 2013 με επιστολή του στον Μαδούρο, τι έλεγε. Αγαπητέ σύντροφε πρόεδρε Νικολάς, ο λαός της Βενεζουέλας, βέβαια με απόλυτο δημοκρατικό τρόπο και διαφανείς διαδικασίες, με τη συμμετοχή εκατοντάδων διεθνών παρατηρητών των εκλογών ανάμεσά τους και δύο Έλληνες, αποφάσισε τον αμετάκλητο δημοκρατικό δρόμο των αντινεοφιλελευθέριων δομικών αλλαγών στη χώρα σου, με στόχο τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Εκ μέρους όλων των μελών και φίλων της ρίζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα, σε συγχαίρω για μια δύσκολη αλλά αποφασιστική ιστορική νίκη του λαού σου. Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι οι δημοκρατικές, προοδευτικές, αριστερές, επαναστατικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στη χώρα του Μπολίβαρ, αλλά και στις άλλες χώρες της περιοχής που αποτείναξαν ξενοκίνητες δικτατορίες στο πρόσφατο παρελθόν και διεφθαρμένα πολιτικά καθεστώτα, δεν θα επιλέξουν την ιστορική οπισθοδρόμηση. Όπως λέει ο λαός μας, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Τέλος, στις 2 Αυγούστου του 2015, ο ξάδερφος Τσίπερας, ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, υπέγραψε, προσέξτε τι υπέγραψε, έτσι, σημαίνουσα συμφωνία για την ενέργεια με την Βενεζουέλα. Έτσι. Αυτό υπέγραψε. Υπέγραψε με την Βενεζουέλα. Κι όμως, ως πρότυπο, ως υπόδειγμα, επελέγει η Βενεζουέλα. Δηλαδή, η πρώτη χώρα σε εξαθλίωση να είναι πρότυπό μας. Αν υπάρχει λογική στο μυαλό μας, τα βάζουμε στη σειρά. Ο κόσμος, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, φωνάζει ότι δεν έχει τρόφιμα. Αφού σας είπα ο καφές, πήγε. Αυτή είναι η εικόνα με τα ράφια, δεν υπάρχει τίποτε. Αυτή είναι με τα ψυγεία όπου δεν βλέπετε τίποτε. Και το στόμα κλειστό, η δημοκρατία. Βουλωμένο στόμα. Έτσι. Και ο δείκτης δυστυχίας για την Ελλάδα, να πάμε και στη χώρα μας, παραμένει να έχει υψηλή τιμή. Είπαμε, εξαθλίωση του καταναλωτή κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Και μάλιστα ζει σε μια φάση υψηλού ποσοστού ανεργίας, αυτό είναι που ανεβάζει τον δείκτη, ενώ όπως είδατε με το μπλε χρωματάκι, ο πληθωρισμός είναι πολύ μικρός. Τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας πολίτης για αυτή την κατάσταση? Άντε να αναπτύξει την κατανοητική του εξυπνάδα, να κάνει συνδυασμούς κτλ. Και η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει? Τίποτε μπορεί να κάνει. Μπορεί να παίξει με τα καρτέλ. Παίζει μέσα στην έδρα της. Έχει τον διαιτητή. Της έχει δώσει πέναλτι. Τερματοφύλακας δεν υπάρχει αντίπαλος. Δεν μπορεί να βάλει τον γκολ. Δεν μπορεί να βάλει τον γκολ.
Αυτήν είναι τίποτε που δεν το ξέρουμε. Μιλάμε από τα κατανοητικά. Συνεχίζουμε για την Ελλάδα. Ότι επειδή η ανεργία συνεχίζει να αυξάνει και κυρίως των νέων, φαίνεται ότι ο δείκτης αυτός δύσκολα θα πέσει, ούτως ώστε να βρεθούμε κι εμείς πολύ πιο κάτω από την τέταρτη θέση και να αφήσουμε τη Βενεζουέλα μόνη της. Είναι και ένα μήνυμα μας δίνει ο δείκτης αυτός. Το μήνυμα ότι όσο θα αυξάνεται, τότε ακολουθεί και η αύξηση της πιθανότητας κοινωνικών αναταραχών και εγκληματικότητας. Γιατί τα άδεια ράφια μπορεί να έρθουν και εδώ. Και όταν εσύ λες ότι εντάξει, να κάνω εκλογές, μα ο κόσμος είναι θυμωμένος. Και αν τα βάζει όλα στη σειρά, βλέπει ότι ο θυμός σου αυξάνεται. Οπότε οι εκλογές δεν θα είναι η βαλβίδα εκτόνωσης. Έτσι. Η έκταση της διαφθοράς παίζει ρόλο. Και ο δείκτης της δυστυχίας, εδώ σας έχουμε ένα γράφημα, με τον δείκτη διακυβέρνηση. Προσέξτε να δείτε τι βγαίνει. Έχουμε λοιπόν, όπως σας δείχνουμε στο διάγραμμα, στο κάτω μέρος λέμε χαμηλή δυστυχία, αναποτελεσματική κυβέρνηση, διακυβέρνηση. Απ' την άλλη μεριά χαμηλή πάλι δυστυχία, αποτελεσματική διακυβέρνηση. Και εμείς, όπως βλέπετε, με τη Βουλγαρία, τη Λετωνία, είμαστε εκεί όπου δείχνουμε ότι οι θεσμοί πάντοτε παίζουν ρόλο, αλλά δυστυχώς εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε μυαλό και να πούμε ότι οι θεσμοί έχουν κάποιο ρόλο. Και επαναλαμβάνω, διότι μπορεί κάποιος να πει μιλάμε για θεσμούς και εννοούμε την Τρόικα. Όχι, δεν εννοούμε καμία Τρόικα, εννοούμε ακριβώς θεσμούς που δίνουν την διάσταση της καλής λειτουργίας μιας χώρας, δικαιοσύνη, διακυβέρνηση, απολογισμός κτλ. Και εκείνο που το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εάν κάποιος θέλει να δει ακόμη περισσότερο, θα διαπιστώσει ότι ο δείκτης αυτός ουσιαστικά δίνει αρκετά στοιχεία για να πάμε παραπέρα, δηλαδή να το συνδέσουμε με τις αυτοκτονίες. Θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις αυτοκτονίες. Όσο αυξάνεται ο δείκτης της δυστυχίας, τότε αυτός συνδέεται και με τις αυτοκτονίες. Και είναι λογικό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν εγώ δεν έχω τα προστοζήν, όταν κάθε μέρα κόβεται η σύνταξη, όταν κάθε μέρα δεν μπορεί να γεμίσεις το καλάθι σου με τα απαραίτητα, τότε τι θα κάνει ο πατέρας που έχει 3 στόματα ή 2 στόματα να ταΐσει. Τρελαίνεται. Ποια τρύπα να κλείσει. Τι λεφτά να δώσει στο εγγόνι του. Τι λεφτά να δώσει στο παιδί του να πάει να σπουδάσει. Όλα αυτά έχουν σχέση, γι' αυτό και λέγεται δείκτης δυστυχίας ή εξαθλίωσης. Το συμπέρασμα είναι ότι χρειάζεται πολύς κόπος για να αλλάξουμε τις τιμές αυτού του δείκτη και να αισθανθεί ο Έλληνας μια κάποια ανακούφιση. Είναι δύσκολο. Και όταν βλέπετε ότι γίνονται οι λαθροχειρίες, αυτές που αναφέραμε προηγουμένως σχετικά με τα 2 χιλιάρικα που περίπου ανά έτος θευνούνται βουλευτές, πρωθυπουργοί, υπουργοί, δήμαρχοι και δεν συμμαζεύεται. Όλα αυτά λοιπόν χτυπάνε ακριβώς τον ίδιο τον πολίτη και ο ίδιος ο πολίτης απελπισμένος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ούτε να φωνάξει δεν μπορεί. Κυρίες και κύριοι,
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Περιμένουμε τις προτάσεις σας, τις ενστάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, γιατί πάντοτε πρέπει να έχουμε την καλή επικοινωνία και τον καλό διάλογο για να βγάζουμε καλά συμπεράσματα. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ, να είστε καλά και να περνάτε καλά με την οικογένειά σας.